Στο γιο του Άλεξ παρέδωσε τον πλήρη έλεγχο της περιουσίας του των 25 δις δολαρίων ο διεθνής κερδοσκόπος και επιχειρηματίας Τζόρτ Όρος. Όπως αναφέρεται ο γιος του φέρεται να έχει πει ότι θα είναι πιο πολιτικοποιημένο σε σχέση με τον πατέρα του προφανώς παίρνοντα ανεκτά το μέρος των δημοκρατικών στη ΣΥΠΑ και κατά των Ρεπουμπλικάνων. Ο 37χρονος κληρονόμος είπε στη Wall Street Journal ότι θα διευρύνει τους αφιπνισμένου στόχους του πατέρα του, αλλά θα υπερασπιστεί και άλλα δικαιώματα, όπως οι αμβλώσεις καθώς και την ισότητα των φίλων γενικά. Έχει ήδη επισκεφθεί το Λευκό Οίκο 14 φορές μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο και συναντήθηκε με διάσημους δημοκρατικούς ο μη κερδοσκοπικό οργανισμό του Σόρο, το ίδρυμα Open Society, το οποίο προωθεί τα ανοιχτά σύνορα, τι ανοιχτέ κοινωνίε και γενικά οτιδήποτε ανοιχτό, κατευθύνει ήδη περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίω σε ομάδε που υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο, οικοδομώντα δημοκρατίε, ενώ χρηματοδοτούν επίση διάφορα πανεπιστήμια. Τον Δεκέμβριο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανεκτής Κοινωνίας, Open Society, Εξέλεξε τον Άλεξ ως Προεδρό του αντικαθιστώντας τον 92χρονο πατέρα του. Μιλώντας στη Wall Street Journal για τους στόχους του, ο Άλεξ είπε ότι ανησυχεί φυσικά για το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Ντόναλτ Τραμπ στον λευκό οίκο, υποδηλώνοντας ότι η οικογένεια θα συνεισφέρει σημαντικά στους Δημοκρατικούς στις προεδρικές εκλογές του 2024.